και αυξάνονται τα προβλήματα στην εκπαίδευση, με την ΟΕΛΜΕΚ να ζητά κατάργηση των τετράμινων εξετάσεων αλλά και την έναρξη διαλόγου ώστε να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δημιουργήσαμε τόσο άγχος και τόσο ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά, τα οποία χωρίσαμε έτσι, για να ξέρετε, σε δύο κατηγορίες. Ήταν τα παιδιά που έδωσαν την ψυχή τους και εξουθενωμένα επέστρεψαν στο σχολείο μετά από αυτές τις εξετάσεις, και ήταν και τα παιδιά που δεν τους ενδιαφέρει δυστυχώς ένα μικρό ποσοστό, εντάξει, μπορεί να είναι γύρω στο 20%, τα οποία αυτή τη στιγμή ενόμιζαν ότι ήταν σε διακοπές καλοκαιριού. Οι μαθητές φωνάζουν για την αυξημένη ύλη και τα πιεσμένα χρονοδιαγράμματα την ώρα που εντείνεται το πρόβλημα με τις αντικαταστάσεις των εκπαιδευτικών. Και δεν φτάνουν όλα αυτά τα προβλήματα με τον μεγάλο αριθμό διαγωνισμάτων, με το τεράστιο όγκο της ύλης που ουσιαστικά δεν έγινε κάποια μείωση, έγινε μια μείωση μόνο για τα μάτια του κόσμου, χωρίς να γίνει ουσιαστική μείωση. Και να έχουμε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αντικαταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική στα σχολεία. Υπάρχουν μαθητές που για 4 και 5 περιόδους τη μέρα, πρώτα σε βοηθήσει, είναι γύρω-γύρω, δεν έχουν καθηγητή για να κάνουν μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με γονείς και μαθητές ετοιμάζουν έγγραφο με καταγεγραμμένα τα προβλήματα των σχολείων. Αυτό το έγγραφο σε πολύ λίγες μέρες θα σταλεί και στη Βουλή και στο Υπουργείο Παιδείας και σε όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να μπούμε σε διάλογο. Τρέχει στο μεταξύ η τρίτη σειρά εξετάσεων τετραμήνου και 200 και πλέον μαθητές παρακάθονται αυτές τις ημέρες στις εξετάσεις, είτε γιατί ήταν επαφές, είτε γιατί ήταν κρούσματα.